ρύθμιση των δικαστικών διαδικασιών, ίσως να αναφερόταν σε αυτό που εσείς αναφερθήκατε ως αγκάθι. Ίσως λέω ότι θα πρέπει να περάσει και αυτό. Μπορεί να αναφέρονταν και σε άλλες διαδικασίες. Δεν έχω δει τα νομοσχέδια, έτσι δεν μπορώ να τοποθετηθώ εν όλο. Δεν πιστεύω να εννοούσε αυτό ο Πρόεδρος. Εσείς ξέρετε για τους λόγους που εξήγησαν, ναι. Στέκομαι όμως σε αυτά που είπε για τις τράπεζες. Είναι αυτά που λέμε εμείς συνεχώς. Το θέμα είναι, κυρία Χριστοφίδου, να έχουν κόστος οι τράπεζες για αυτή τη συμπεριφορά τους, να μην αναδιαρθρώνουν ή να μην ασχολούνται καν με τα θέματα της αναδιάρθρωσης, όπως υποχρεούνται να κάνουν. Και να ευχόμαστε να υπάρχει μία πρόοδος, ευχολόγιο θα έλεγα, μία προτροπή προς τους δανειολήπτες και τις τράπεζες να περιμνήσουν να κάνουν αναδιαρθρώσεις. Όμως για τις τράπεζες εμείς λέμε ότι δεν είναι αρκετό αυτό. Οι τράπεζες πρέπει να υποχρεωθούν, πρέπει να υπάρχει κόστος. Σε αυτόν τον τόπο μάθαμε και ότι κάνουν όλοι και κανένας δεν πληρώνει. Με αυτά τα νομοσχέδια, υπάρχει οποιαδήποτε ρήτρα ή πρόνοια με την οποία γίνεται εφικτό αυτό που μόλις αναφέρατε? Όχι, δεν ασχολούμαι με αυτά. Υπάρχουν νομοθεσίες υφιστάμενες που μπορεί. Είναι ποινικό αδίκημα η παρακοή, η παράβαση οδηγιών της κεντρικής. Και η μία αναδιάρθρωση είναι αυτό που δεν κάνουν οι τράπεζες, σημαίνει παράβαση της οδηγίας. Άρα μπορεί ένας δανειολήπτης, ο οποίος ζητεί από την τράπεζα να αναδιάρθρωση, και η τράπεζα του λέει για να κάνω αναδιάρθρωση πρέπει, για παράδειγμα, για να βγαίνει η σούμα, το ποσοστό που θα δίνεις εσύ δώσει για αυτόν τον αναδιαρθρωμένο να είναι το 90% των εισοδημάτων σου, και να λέει ο δανειολήπτης, κοιτάξτε, δεν μπορώ να δίνω το 90%. Δηλαδή, αν κάποιος παίρνει 2.000, να του ζητά τα 1.950 να είναι δώσει. Και όπως αυτά έκαναν. Ναι, ακριβώς. Σιγά σιγά σταμάτησαν να τα κάνουν. Αλλά αυτά μπορεί να κινηθεί το πρόβλημα. Ναι, η ερώτηση. Ένας δανειολήπτης, δηλαδή βάσει υφιστάμενης νομοθεσίας, εάν έχει συμβεί αυτό σε εκείνον ή σε εκείνην, μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίον τράπεζας που η πρόταση που του υπέβαλε η τράπεζα για την αδιάρθρωση να μην καθιστά βιώσιμη, να μην μπορεί να γίνει? Δεν κατάλαβα, ναι. Ναι, φυσικά μπορεί. Μπορεί. Ναι, ναι. Και γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις. Λοιπόν, θα ήθελα να πούμε κι άλλα. Ξέρω όμως ότι βιάζεστε, είναι το θέμα της κατηγοριοποίησης των δανειοληπτών. Σε αυτό πρέπει να γίνει. Κούς κακοπληρωτές, μπορεί να θεσμοθετηθεί αυτό? Είναι θέμα πρακτικής. Είναι θέμα πρακτικής. Ναι. Και κάτι εντελώς τελευταίο. Είπατε ότι 7 νομοσχέδια από τα 10 που προωθεί η κυβέρνηση λύνουν, έρχονται να δώσουν πραγματικά λύσεις και έχουν και τη δική σας συγκατάθεση. Ναι, ναι, ναι. Από τη στιγμή που ένας από τους βασικούς λόγους που και η συνεργατική χρειάστηκε στήριξη κρατική και που ίσως να έχουμε οδηγηθεί εδώ που οδηγηθήκαμε, είναι η μη αντιμετώπιση του τεράστιου όγκου των ΜΕΔ, των κόκκινων δανείων. Εύλογα διαρωτάτε. Τους, ναι, για τόσα χρόνια δεν δυστυχώς. Εύλογα διαρωτάτε κάποιους, γιατί αυτά τα 10 νομοσχέδια ή τουλάχιστον τα 7, τα οποία φαίνεται να βρίσκουν έτσι μια νευρία συνένεση. Γιατί περιμέναμε να κλείσει ο συνεργατισμός για να τα προωθήσουμε? Γιατί μπορούσαν, και αν ναι, γιατί δεν προωθήθηκαν και δεν κατατέθηκαν και δεν εφαρμόστηκαν 5 χρόνια πριν? Είχα πει ότι ίσως ορισμένα έπρεπε να γίνουν προηγουμένως, να μην ενταχθούν στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνει η κυβέρνηση κατόπιν πιέσεων των εποπτών μας στην Ευρώπη, ότι πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Διότι διαπιστώσαν ότι δεν προχωρούσε, δεν ξεκολλούσαμε από τα ποσοστά, τα ψηλά, πολύ ψηλά καυτά θα έλεγα ποσοστά. Δεν ήταν προβλέψιμο ότι δεν θα ξεκολλήσουν με αυτές τις διαδικασίες? Ήταν, φυσικά ήταν. Φυσικά ήταν. Διότι και πρέπει να τα κάνουμε μόνοι μας. Ναι, ναι. Περιμέναμε δηλαδή να κλείσει, να πολιθεί ο συνεργατισμός, να γίνει ό,τι γίνει, να διονκωθούν ακόμη περισσότερο, και επειδή μας πίεσαν το κάναμε. Ενώ μπορούσαμε να το κάνουμε και πιο πριν. Πιστεύω, αυτό μας λέτε. Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Μελά. Εγώ ευχαριστώ. Συνέχεια στη συζήτηση, γιατί φαίνεται ότι η συζήτηση για το συνεργατισμό θα γίνει και στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια.